Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω για τα πρακτικά ότι και στα αθλητικά και στα στρατιωτικά είμαι μαύρος και ΠΑΟΚτζής και μαύρος κούφης. Έτσι για τα πρακτικά. Η ομιλία μου σήμερα θέλει να συγκρίνει δύο ιστορίες. Το success story και το true story. Έχουμε ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία πολλά για το success story που ανατράπηκε υποτίθεται το 2014. Τώρα ακούσαμε μια νέα εκδοχή αυτής της ιστορίας. Χαμηλή φορολογία, επενδύσεις, ανάπτυξη. Δεν μας είπανε τίποτα για τον κόσμο της εργασίας, για τις εργασιακές σχέσεις ή τουλάχιστον μας λένε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που μπορούμε να το κοιτάξουμε στο μέλλον. Όταν η πίτα μεγαλώσει μπορούμε να την μοιράσουμε. Και άρα αυτή η ιστορία, αυτό το success story δεν μας λέει πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν στο δημόσιο τομέα. Οι 500.000 του φυγιών είναι λίγες, πολλές, θέλουμε περισσότερες. Και αν τις χάσουμε, πού θα τις χάσουμε, στην υγεία, στην παιδεία. Άκουσα και τον κύριο Θοδωράκη να λέει για τους ήρωες του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να πω και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Θεδωράκη ότι υπάρχουν και πολλοί ήρωες και ηρωίδες και στο δημόσιο τομέα. Και θα τους καλούσα και τους δύο να έρθουν στο σχολείο των παιδιών μου, το δημόσιο σχολείο και το γυμνάσιο και το λύκειο, να δείτε τι αγώνα δίνουν και τι σεβασμό χρειάζονται και όχι πάντα να είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Με λίγα λόγια, το success story κρύβει πολλά. Αλλά και το true story είναι μια δύσκολη υπόθεση. Η δική μας υπόθεση που είναι το true story, η πραγματική ιστορία, έχει πολλές δυσκολίες. Βέβαια, δεν είναι μια ιστορία που θα τις ακούσετε ούτε στο μέλλον, στις εφημερίδες, ούτε θα το ακούσατε και στο παρελθόν. Κάνω μια σύγκριση με το παρελθόν και τη δεύτερη, την πρώτη αξιολόγηση. Τα νέα 4/5, ο πικρόμου ΕΑΡ, ότι δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση για τα πρακτικά. Τα νέα λίγο πριν ψυχρολουσία, δεν πήραν τίποτα στην πρώτη αξιολόγηση. Η ναυτομπορική 7/9, το δημόσιο ταμείο είναι μείον. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε υπέρβαση 1 δις. Η ημερησία δεν πάει πίσω 6/5, σοκ και δέος στο δημόσιο. Ψαλίδα στους μισθούς και 30.000 απολύσεις. Και ο επενδυτής 4/6 κόφτη από το Σεπτέμβρη. Αυτά γράφουν οι εφημερίδες για να μην μπορεί ο κόσμος να μπορεί να καταλάβει τουλάχιστον ποια είναι τα επιχειρήματα. Το true story λέει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν θριαμβολογεί. Ούτε θριαμβολόγησε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας για τα μέτρα που ανακοίνωσε πριν από 2 μέρες. Εγώ δεν το άκουσα αυτό. Άκουσα ότι είπε ότι είναι το ελάχιστο δυνατόν που μπορούμε να δώσουμε και κατάλαβα από τον κύριο Μητσοτάκη ότι και αυτό το ελάχιστο δεν έπρεπε να το δώσουμε. Και καλά, δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι για τις συντάξεις ή θα τα ξοδεύαμε τώρα ή θα χανόταν. Δεν θα μπορούσαμε λογιστικά να το ξοδέψουμε τον καινούριο χρόνο. Θα σας το εξηγήσει ο κύριος Τακούρας. Αλλά για τα νησιά, για εκεί που γίνεται η κρίση, για το που είναι η πρωτοπροσφυγικό, ούτε γι' αυτό. Και αυτό έπρεπε να το καθυστερήσουμε. Και ξέρουμε ότι δεν θριαμβολογούμε ούτε για την ανεργία. Ξέρουμε ότι έχει μειωθεί 200.000 καθαρά από την 1η Γενάρη του 2015, αλλά ούτε και γι' αυτό θριαμβολογούμε. Ξέρουμε ότι είναι και δύσκολα τα πράγματα στην Ευρώπη. Ξέρουμε μετά από το Brexit, μετά από το δημοψήφισμα στην Ιταλία, με την άνοδο της λαϊκίστικης δεξιάς, ότι η Ευρώπη δεν δουλεύει και δεν λύνει τα προβλήματα ή δεν τα λύνει αρκετά γρήγορα. Και όσο δεν τα λύνει θα έχουμε πρόβλημα και ειδικά όσο δεν τα λύνει με δίκαιο τρόπο. Και γι' αυτό
βάζουμε σώσο στο κέντρο μας τις συλλογικές συμβάσεις, όπως θα ακούσατε από την Εύθυη Αξιόγλου την προηγούμενη ημέρα, όταν σας είπε ότι δεν είναι η ιδεολογία της αριστεράς, αλλά είναι ένα ελάχιστο μέτρο για να αισθάνονται οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες ότι όχι μόνο αυτοί χάσανε στην κρίση, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουν να συμμετέχουν και στην άνοδο και στην ανάκαμψη. Και χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί, δεν θα μπορέσουν να το έχουν αυτή την αίσθηση. Όχι μόνο οι Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενοι, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι. Το true story, η πραγματική ιστορία ψάχνει για μια διαφορετική Ελλάδα και για μια διαφορετική Ευρώπη. Και λέμε εμείς ξεκάθαρα, αν η αριστερά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη διαφορετικότητα, τότε δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αλλά έχουμε και μια ειλικρίνεια για να είναι το true story. Καταλαβαίνουμε ποια είναι τα προβλήματα. Ξέρουμε ποιους να βοηθάμε, ποιους δεν θέλουμε να βοηθήσουμε και ποιους θέλουμε να βοηθήσουμε και δεν μπορούμε γιατί έχουμε περιορισμούς. Να σας πω δύο περιορισμούς που μας δυσκολεύουν για μια συγκεκριμένη τάξη. Ο πρώτος περιορισμός είναι ότι είχαμε την απόλυτη ευθύνη να βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς, τους πιο αδύνατους, τους πιο ευάλωτους. Και γι' αυτό αρχίσαμε την πολιτική μας με την ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό σε αυτή τη φάση ξετυλίγουμε το GMI, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα κοστίσει 750 εκατομμύρια. Γι' αυτό το προηγούμενο καλοκαίρι κάναμε μια προοδευτική αλλαγή του φόρου εισοδήματος που έφερε μεγάλα ωφέλη στους πιο φτωχούς. Γι' αυτό και αυξήσαμε το εισόδημα στο προϋπολογισμό τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Και με τον κύριο οικονόμου είχαμε μια διαφορά εχθές και του εξηγήσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλη επιμονή ότι δεν είναι μόνο οι δαπάνες στην υγεία που είναι κάτω από το Υπουργείο Υγείας, αλλά βρίσκεται και αλλού αν κοιτάξει για αυτά τα έξοδα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί όταν ξύπνησα είχα ένα δώρο στο σπίτι μου, μια τεράστια πορτοκαλόπιτα που από μια γιαγιά που ο εγγονός της είναι συμμαθητής του γιού μου, που είπε όταν και όσες φορές μιλάς έτσι στον κύριο οικονόμου θα παίρνεις μια τέτοια πίτα. Βεβαίως, επειδή και εγώ και ο κύριος οικονόμου προσέχουμε τη σιλουέτα μας, δεν θα του μιλάω έτσι πολύ συχνά, του υπόσχομαι. Ποιος είναι ο δεύτερος περιορισμός. Είναι ότι η φοροδιαφυγή, το λαθρομπόριο είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και το true story κάνει και αυτοκριτική. Είναι αλήθεια ότι από την αρχή δεν είχαμε σωστή εκτίμηση για πόσο δύσκολη είναι αυτή η υπόθεση. Άρα κάνουμε αυτοκριτική για αυτά τα θέματα. Αλλά για τις λίστες Lagarde και Borgens που μας λέτε ότι δεν γίνεται τίποτα, να σας θυμίσω όμως μερικά πράγματα. Το 2014 το σύνολο βεβαίωσης ήταν 23,4 εκατομμύρια ευρώ και ο αριθμός ολοκληρωμένων υποθέσεων 38. Το 2015 το σύνολο βεβαίωσης ήταν 173 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αριθμός ολοκληρωμένων υποθέσεων ήταν σχεδόν 100. Ούτε ξεχάσαμε τη λίστα Borgens που άκουσα εδώ. Οι έλεγχοι ξεκινήσαν αμέσως μετά την παραλαβή της λίστας και ήδη έχει σήμερα πραγματοποιηθεί πληθώρα ελέγχων πάρα πολλών στοιχείων από τους οικονομικούς εισαγγελείς και τις φορολογικές υπηρεσίες και υπογράψαμε κοινή δήλωση προθέσεων με το αντίστοιχο κρατήδιο της Ρινανίας Βεσφαλίας. Στη λίστα Borgens μέσα σε 3 εβδομάδες είχαμε ταυτοποιήσει 100
εκατοντάδες ονόματα. Στη λίστα Λαγκάρντ πέρασαν 3 χρόνια για να τακτοποιηθεί το πρώτο όνομα. Αλλά το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλα τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα θα ελεγχθούν το επόμενο διάστημα μέσω από την εξαιρετική σημαντική δουλειά του Υπουργείου Οικονομικών που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον ΑΝΕΛ και το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη τη διασταύρωση φορολογικών δηλώσεων τραπεζικών καταθέσεων. Ουσιαστικά ενοποιούμε όλες τις λίστες και προσθέτουμε χιλιάδες υπόπτων για φοροδιαφυγή. Όλοι οι φοροδιαφυγοί, όλοι αυτοί θα ελεγχθούν. Ποια είναι τα κακά νέα? Ότι όλα αυτά τα έσοδα που θα πάρουμε από τη φοροδιαφυγή δεν πιάνονται για να κλείσουν τα δημοσιονομικά κενά. Τα θεωρούν οι θεσμοί μη παραμετρικά μέτρα. Ποια είναι τα καλά νέα? Τα καλά νέα είναι ότι ό,τι κερδίσουμε από αυτά θα μπορούμε να τα ξοδέψουμε για τους ανθρώπους που θέλουμε να βοηθήσουμε. Αλλά γιατί το είπα όλο αυτό? Γιατί είπα τους 2 περιορισμούς. Είχαμε τον περιορισμό των φτωχών, των πιο ευάλωτων, και είχαμε τον περιορισμό ότι ήταν δύσκολο να πιάσουμε τους πλούσιους γρήγορα. Και άρα γι' αυτό έχουμε χτυπήσει τους μεσαίους. Το ομολογούμε αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων, των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πραγματικά τους έχουμε χτυπήσει και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή τους. Τους λέμε όμως, τους λέμε να ακούσουν προσεκτικά. Να ακούσουν προσεκτικά αν θεωρούν ότι το success story που βασίζεται μόνο σε μειωμένη φορολογία θα τους βοηθήσει. Τους λέμε να ακούσουν προσεκτικά με ποιους θέλουν να πάνε και ποιους θέλουν να αφήσουν. Τους λέμε κοιτάξτε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη όπου τα μεσαία στρώματα εγκαταλείπουν τον νεοφιλελευθερισμό είτε στην κεντροαριστερή εκδοχή είτε στην κεντροδεξιά εκδοχή. Γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ ευάλωτα και στην παγκοσμιοποίηση και στον νεοφιλελευθερισμό. Και είναι ευάλωτα γιατί η μεγάλη υπόσχεση της παγκοσμιοποίησης ότι θα επηρεάσει μόνο ναυτεργάτες ή μόνο αυτούς που θα δουλεύανε στα χειρουργεία δεν επιβεβαιώθηκε. Η ανισότητα της παγκοσμιοποίησης χτυπάει και τα μεσαία στρώματα. Και άρα αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ είναι να δούμε με ποιο σχέδιο μπορούν αυτές οι μεσαίες τάξεις να πάρουν επάνω τους. Με ένα γενικά επενδυτικό πρόγραμμα που λέει να μειώσουμε τους φόρους, να μειώσουμε τους μισθούς ή ένα αναπτυξιακό σχέδιο που βγήκε από τον κύριο Σταθάκη και από τον κύριο Χαρίτση στην προηγούμενη κυβέρνηση όπου αλλάξανε τελείως το πρότυπο, τελείως τη στόχευση, τελείως το αναπτυξιακό μοντέλο και τώρα λένε ότι δεν πρέπει να πάμε πέρα από τα μεγάλα έργα, τους δρόμους. Βεβαίως χρειάζονται και μεγάλα έργα υποδομές, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε παραπάνω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα είναι πολλά μικρά έργα και αν διαβάζατε από εδώ, από δεξιά μεριά μου, τι λέει το EIB, τι λέει το EBRD, τι λένε οι ξένοι οίκοι, λένε ότι η ραγδαία η ελληνική κυβέρνηση έχει αναπτυξιακό μοντέλο, στρέφεται σε αυτά τα μεσαία στρώματα και πραγματικά δεν βλέπω κανένα λόγο να μην επιστρέψουν αυτά τα μεσαία στρώματα. Τους λέω ξεκάθαρα ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν έχετε μέλλον, όπως δεν έχετε μέλλον με κανένα κόμμα της ευρωπαϊκής λαϊκής οικογένειας. Όπου έχετε πάει εκεί, έχετε καταστραφεί. Πάμε τώρα αν είναι ρεαλιστική η στόχη του προϋπολογισμού και το 2,7. Πολλοί μας είπαν ότι ο ΣΑ λέει 1,8, κάποια τράπεζα λέει 0,9. Υπάρχουν διαφορές. Το Δουνουτού που δεν μας έχει τσακίσει σε αισιόδοξες προσλέψεις λέει 2,8 για παράδειγμα. Η Κομισιόν λέει 2,7. Η Τράπεζα της Ελλάδας λέει 2,5. Η EBRD λέει 2. Υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις αλλά δεν είναι τόσο εξαιρετικά δύσκολο όπως νομίζετε. Λέτε ότι πώς είναι δυνατόν να αυξηθεί η κατανάλωση όταν ο κόσμος έχει λιγότερα λεφτά. Και εν μέρει έχετε δίκιο. Αλλά ξεχνάτε ότι
μειώνεται συνεχώς η ανεργία και αυτοί οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μπορέσουν να ξοδεύουν. Ξεχνάτε ότι με την δική μας κοινωνική πολιτική, βλέπω τον κύριο Πολάκη αριστερά, την κυρία Φωτίου, τον κύριο Ξανθό, με αυτή την πολιτική που κάνουν, ελευθερώνουν πράγματα για τα εισοδήματα. Ξεχνάτε αυτό που σας είπα για τις επενδύσεις και τον καθαρό διάδρομο που ήταν από την αρχή η στρατηγική αυτής της κυβέρνησης. Και μου είπατε ότι μα δεν έγινε και τίποτα, και ο κύριος Βορύδης μου είπε πώς θα βοηθήσουν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα σε αυτή τη στρατηγική στην υπόλοιπη Αττικής. Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχουμε μπροστά μας, και σας έκανα μια εισήγηση για τη διαπραγμάτευση πριν από 2 μέρες, που είπα ξεκάθαρα ότι τα βροχυπρόθεσμα μέτρα, δεν θα επαναλάβω ότι είπα εκεί, είναι μέρος του παζλ. Δεν είναι όλο το παζλ. Δεν έχουμε παρουσιάσει, δεν έχει συμφωνηθεί τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τι έχει γίνει τώρα, που είναι ένα βήμα για να μειωθεί το ρίσκο του ελληνικού χρέους και άρα να μπορούν οι επενδυτές να έχουν ξεκάθαρο διάδρομο. Και βεβαίως δεν μπορεί να συγκριθεί με το PSI. Δεν θα πω στον πειρασμό να κάνω μια άλλη αντιπαλότητα με τον κύριο Βενιζέλο, που μιλάει ότι με το δικό του PSI 1-3 θα σωνότανε μέχρι το 2040. Τα μαθηματικά του κυρίου Βενιζέλου δεν είναι θέμα ότι σπρώχουν πίσω τα σύνορα της μαθηματικής γνώσης, είναι πέραν από τη μαθηματική επιστήμη. Το true story λέει ότι μπορούμε το 2017 και το 2018 να έχουμε ανάπτυξη. Φτάνει αυτό? Όχι. Το true story ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν κοροϊδεύει κανένα. Κοιτάει τον κόσμο και του λέει θα έχουμε ανάπτυξη το 2017 και το 2018, μπορεί να μην έχουμε το 2019 και το 2020, αν δεν αλλάξουμε πολλά πράγματα. Το true story γι' αυτό επιμένει σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Το true story γι' αυτό δημιουργεί το ταμείο που δεν μας άρεσε, αλλά το αλλάζει μορφή για να έχει και βιομηχανική πολιτική μέσα από τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα συνδέονται με την κλαδική πολιτική και την γενική αναπτυξιακή πολιτική. Και γι' αυτό το true story μέσα στο ταμείο δημιουργεί μια πρώτη φορά την δυνατότητα τα ακίνητα της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας να χρησιμοποιηθούν για το καλό της ελληνικής οικονομίας. Και γι' αυτό, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γι' αυτό πρότεινα το 2,5-1 μέσα στο Eurogroup ως μια λύση. Το 2,5-1 είναι να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα μετά από το 19 στο 2,5 και το 1% να πάει στην ανάπτυξη. Αφού ο κύριος Σόιμπλε μας λέει ότι το θέμα δεν είναι το χρέος αλλά είναι η ανάπτυξη, τι καλύτερη από μια πρόταση συμβαστική που λέει θα μειωθούν τα πλεονάσματα, τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά από το 18 στο 2,5 και το 1% θα χρησιμοποιηθεί με συμφωνία με τους θεσμούς μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι τέτοιο θα είχε διπλό κέρδος. Από τη μια μεριά θα ήταν πιο εύκολο να φτάσει στο στόχο του 2%, του 2,5%, γιατί θα είχες περισσότερη ανάπτυξη, αλλά προσέξτε, θα ήταν και πιο εύκολο να φτάσει στο στόχο του 3,5%, γιατί οι επενδυτές και οι οικονομικοί δρόντες βλέπουν μπροστά, και αν δούνε μπροστά ότι θα υπάρχει φοροελάφρυνση μετά από το 19, θα αλλάξουν τις οικονομικές αποφάσεις τους τώρα. Πάμε τώρα στο θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά από το 2018. Άκουσα με τα δικά μου αυτιά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και η άλλη αντιπολίτευση έχει σοκαριστεί για τα μεγάλα πλεονάσματα, 1, και 2, ότι θέλουμε να δεσμεύσουμε τις μελλοντικές κυβερνήσεις.
Διαβάζω από το πρώτο μνημόνιο που υπογράψανε Παπακοσταντίνου, Βενιζέλος, Λοβέρδος, που λέει «Το μείγμα πολιτικών της κυβέρνησης στοχεύει στη δημιουργία από το 2014 και μετά πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης άνω του 6% του ΑΕΠ». Στη σελίδα 53 είχαν και ένα διάγραμμα που έδειχνε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 στο 4 και του 2014 στο 6,7. Συνεχίζω. Αυτό θα το αφήσω στα πρακτικά. Δεύτερον, διαβάζω από την συμφωνία του προγράμματος αναπροσαρμογής που ήταν η βάση του 2012. Μετά το 2014, λέει εδώ, όταν η Ελλάδα θα καταγράψει τελικά ένα συνολικό έλλειμμα κάτω από το όριο της συνθήκης του 3% του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να παραμείνει ψηλό, αν και σταδιακά, πόσο ψηλό φαντάζεστε, αν και σταδιακά μειώνεται στις 4% το 2021 και 3% το 3,5% το 2030. Αυτό δεν ήταν δέσμηση. Δεν θα ήταν λιγότερο το 3,5%. Θα έφτανε στο 3,5%. Αλλά επειδή ξέρει πόσο τον εκτιμάω τον κύριο Βορύδη, γιατί είπε ότι δεν είναι θέμα οικονομικών, είναι ότι δεν είναι και σωστά δημοκρατικά να δεσμεύεις την προηγούμενη κυβέρνηση, την επόμενη κυβέρνηση. Και επειδή τον έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, είμαι σίγουρος ότι το φθινόπωρο το 2014, όταν ο κύριος Σαμαράς είχε την επιλογή να πάρει 6 μήνες επέκταση του προγράμματος, σκυλίσια πάλεψε να πάρει τους 6 μήνες και όχι τους 2 μήνες που μας αφήσανε μόνο 1 μήνα για διαπραγμάτευση. Και όταν το Υπουργείο Οικονομικών μας άφησε με άδεια ταμεία το Γενάρη το 2015, κόβω το κεφάλι, ποιον να κόψω, όχι κανένα, κόβω το κεφάλι κάποιου που δεν συμπαθώ, ότι πολεμούσε σκυλίσια. Δεν είναι σωστά, κύριε Χαρδούβελή μας, να αφήσουμε την επόμενη κυβέρνηση χωρίς ταμεία. Δεν γίνονται αυτά στη δημοκρατία. Θέλω, κύριε Δένδια μου, επιτρέψετε μια πυρουέτα προς το κουκουέ, όπως είπατε στη δική σας ομιλία. Κοιτάξτε τι είναι η άποψή μου για τη δέσμευση επόμενων κυβερνήσεων. Είναι στο κορμό του καπιταλισμού αυτό. Δηλαδή η εικόνα που έχουμε πολλές φορές οι αριστεροί, ότι είναι ένας μονομάχος το κεφάλαιο η δεξιά και ένας άλλος μονομάχος η εργασία και η αριστερά, είναι λάθος. Ο μονομάχος του κεφαλαίου τι κάνει? Προσπαθεί να αλλάξει το πεδίο της μάχης. Αυτός είναι ο στόχος του καπιταλισμού. Να δημιουργήσει δηλαδή όχι μόνο κέρδη τώρα, όχι μόνο τη δυνατότητα για εκμετάλλευση τώρα, αλλά να μπορέσει να δέσει τις επόμενες κυβερνήσεις. Και γι' αυτό είναι μεγάλη ζημιά για την αριστερά να είσαι αδιάφορος ποιος κυβερνάει και αν δημιουργήσουν θέσεις που δυσκολεύει την αριστερά. Αλλά για να μην στεναχωρήσω τον κύριο Παφίλη, παρακαλώ, να μην στεναχωρήσω τον κύριο Παφίλη, θέλω να μου έκανε μια άλλη ερώτηση. Είναι αυτοκριτική, καταλαβαίνω. Μα σας είπα, η αυτοκριτική είναι στην ουσία του true story. Συνεχίζω, είπε ο κύριος Παφίλης. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος, νομίζω δεν βάζω λόγια στο στόμα σας, που πιστεύει ότι μπορούμε να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για πολλά χρόνια? Και σας απάντησα τότε ότι δεν υπάρχει. Και είμαστε εμείς προδομένοι, αισθανόμαστε, από το Δούνου του. Γιατί το Δούνου του έπρεπε να έχει το θάρρος της γνώμης του. Το Δούνου του, η ανάλυση του λέει, και το έχει πει η κυρία Λεγκάρντ πολλές φορές, ότι δεν μπορεί να αντέξει η ελληνική οικονομία μεγάλα πλεονάσματα μετά από το 2018. Μάλιστα σε ένα γράμμα που έχω από τη Λαγκάρντ λέει ότι μόνο με ηρωικές προσπάθειες θα φτάσετε το 3,5% το 2018 και μετά θα είναι πολύ δύσκολο. Και αντί να πάει και να πει στους Ευρωπαίους ότι με καλέσατε σε ένα πάρτι να βοηθήσω τη δική σας Ευρωζώνη
και να πει ότι εγώ έρχομαι στο πάρτι πάνω στα πιστεύω μου και στις αναλύσεις μου. Και να πει ότι εγώ δεν έρχομαι, δεν συμμετέχω αν δεν μειώσετε τα πλεονάσματα. Ζητάει από μας, όπως εξήγησα στον κύριο Δένδια σε μια ερώτηση που με έκανε διευκρινιστικά, ζητάει από μας περισσότερα μέτρα. Τέτοιο διμέτωπο αγώνα σπανίως έχω δει να είναι τόσο παταρισμένος σε μια μεριά. Εμείς παρόλα αυτά θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση για το 2,5-1 είναι μια πρόταση που μπορεί να μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Λέμε στους Ευρωπαίους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αποφασίζει, που δεν λύνει προβλήματα. Μπορώ να έχω την ησυχία, ησυχία. Ερωτηματικά λέμε προκαλέσατε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μια πολιτική οντότητα που δεν λύνει προβλήματα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Οι άνθρωποι που ψηφίζουν για λαϊκίστικα ακροδεξιά κόμματα βλέπουν μια Ευρώπη που δεν δίνει λύσεις, αλλά βλέπει ότι πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή και μία διαφορετική πολιτική. Εμείς θα είμαστε εδώ όσο μπορούμε να υπηρετήσουμε από την Ελλάδα με την αριστερά, με συζήτηση με άλλες δυνάμεις, πώς μπορούμε να αλλάξουμε την Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη να είστε απόλυτα σίγουροι ότι σε 1-2 χρόνια μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι, πρέπει να σταθούμε όρθιοι με τις αξίες μας, πρέπει να σταθούμε όρθιοι με τις προτεραιότητές μας, πρέπει να σταθούμε όρθιοι με τις αναλύσεις μας, πρέπει να σταθούμε όρθιοι, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.